Για να πάω στο Δημήτρη Κερίδη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και την Ινώ Αφεντούλη σε δευτερόλεπτα, η οποία είναι, έχει μεγάλη εμπειρία, είναι στέλεχος της Διεθνούς Γραμματείας του ΝΑΤΟ και έχουμε ξαναφιλοξενήσει την Ινώ και θα μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα νομίζω. Αλλά θέλω, Δημήτρη, να ξεκινήσω από σένα, να μας δώσεις καταρχάς τις τελευταίες πληροφορίες από τη Σύνοδο Κορυφής, τι γίνεται, σε ποιο πλαίσιο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αν έχεις εικόνα. Ο Πρωθυπουργός δίνει μια δύσκολη μάχη, πραγματικά εθνική μάχη για την Ελλάδα απέναντι στην παραπατικότητα της Τουρκίας. Το δείπνο δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε αυτό συζητείται το ζήτημα της Τουρκίας, όχι προηγουμένως. Ναι. Η συζήτηση συνεχίζεται και από ό,τι μαθαίνω μίλησε έξω από τα δόντια. Αναφέρθηκε αναλυτικά να καλησπερίσω και την Ινώ Αφεντούλη. Ινώ, καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είσαι μαζί μας. Διάκοψα τον Δημήτρη να συνεχίσει και θα τα πούμε αμέσως και μαζί, ναι. Μίλησε έξω από τα δόντια για την παραβατικότητα της Τουρκίας, ανέλησε με όλες τις λεπτομέρειες το τι έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα και επέμεινε στο εμπάργκο όπλων, το οποίο έχει ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θεωρεί πολύ επικίνδυνο και απαράδεκτο η Τουρκία να εξοπλίζεται από ευρωπαϊκά κράτη και μάλιστα με όπλα υψηλής τεχνολογίας όπως τα υποβρύχια τα γερμανικά, την ώρα που κάνει αυτά που κάνει στη Μεσόγειο. Και μάλιστα έκανε και μία σύγκριση, όπως μας είπε η Κατερίνα πριν, με τις ΗΠΑ. Είπε δεν μπορεί οι ΗΠΑ να ετοιμάζονται να βάλουν κυρώσεις στην Τουρκία και να μην το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Έκανε δύο συγκρίσεις. Η μία είναι αυτή, την ώρα που μάλιστα η Τουρκία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, ενώ δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, έτσι, την ώρα που η Αμερική κάνει αυτά που κάνει στην Τουρκία, η Ευρώπη είναι αδιανόητο να βρίσκεται πίσω από την Αμερική. Ένα. Και δεύτερον, χρησιμοποίησε την επιχειρηματολογία των ίδιων των Γερμανών που το 2014 είχαν επιμείνει στο να μην πουλήσει η Γαλλία δύο μεγάλα ελικοφόρα πλοία στη Ρωσία λόγω αυτών που είχε κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία, δύο Μιστράλ, τα οποία εν τέλει η Γαλλία δεν προχώρησε στην πώληση, τα κράτησε, το ένα μισοτιμής το έδωσε αργότερα στην Αίγυπτο. Άρα αυτό που έκαναν οι Γάλλοι το 2014 πρέπει τώρα να κάνουν και οι Γερμανοί, όταν μάλιστα έχουμε θυγόμενο όχι μια τρίτη χώρα όπως η Ουκρανία, αλλά ένα κράτος μέλος όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Από εκεί και πέρα, Δημήτρη, βάλε δύο λεπτά μια τελεία, να βάλουμε και την Ινώ στην κουβέντα μας. Επειδή αναφερόμαστε και στις ΗΠΑ, Ινώ, είδα σήμερα τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Στόλτεμπεργκ, να κάνει μια δήλωση, θα την έλεγα, επί οικός ίσων αποστάσεων απέναντι στην Ελλάδα και την Τουρκία, δηλαδή να εξισώνει αυτό που προκαλεί με αυτό που προκαλείται. Τι είπε? Είπε ότι ζητάει μια θετική προσέγγιση για το θέμα της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημένοντας ότι είναι ένας σημαντικός σύμμαχος η Τουρκία για το ΝΑΤΟ. Πώς το βλέπεις αυτό, τι κλίμα επικρατεί στο ΝΑΤΟ, την ώρα που ακούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αρκετά έτσι αποφασιστικές στο να επιβάλλουν κάποια πράγματα στην Τουρκία? Αγαπητέ Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη και σε όλους τους καλούς φίλους που βρίσκεστε στο στούντιο του Action. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι μια βραδιά, θα λέγαμε, κρίσιμη ασφαλώς και ακούω με ενδιαφέρον αυτά που μας μετέφερε ο Δημήτρης ως επιχειρηματολογία της ελληνικής πλευράς. Ναι. Εγώ θα έλεγα να είμαστε ψύχρεμοι, διότι αυτή είναι μια διαπραγμάτευση που νομίζω θα διαρκέσει περισσότερο. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στη δήλωση του Γενικού Γραμματέα στην οποία και εσύ αναφέρθηκες, αγαπητέ μου Γιώργο. Ναι. Νομίζω ότι δεν έχει αποδοθεί στην ολότητά της από τα μέσα ενημέρωσης. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ το πρωί, γιατί ήμουν παρούσα στη δήλωση αυτή και την άκουσα, έγινε κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, ναι, τον κύριο Ντακώστα, ναι, είπε ότι παρακολουθούμε με ανησυχία τα όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, έχουμε θέσει σε δράση ένα μηχανισμό αποκλιμάκωσης, αποσυμπίεσης και είμαστε στη διάθεση των χωρών μελών να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο στην αποκλιμάκωση αυτής της έντασης. Μάλιστα. Επίσης θέλω να πω, ναι, ότι δεν θα συμφωνούσα με τον καλό φίλο Αντώνη Παπαγιαννίδη που έσπευσε να προκαταλάβει την έκφραση της σημερινής βραδιάς ως μια οδυνηρή ήττα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τόσο μαξιμαλιστικούς όρους. Βρισκόμαστε, θα έλεγα, στην αρχή μιας πολύμηνης
θέλετε να πείτε διαπραγμάτευσης, θέλετε να πείτε συζήτησης, με πολλά στάδια. Αλλά εάν αντιλαμβάνομαι σωστά, ναι, η ελληνική πλευρά, η ευρωπαϊκή πλευρά, η αμερικανική πλευρά, η νατοϊκή πλευρά θέλουν αυτό το διάλογο. Ναι. Ο διάλογος μπορεί να γίνει βεβαίως με πολλά όπλα στο τραπέζι. Και η ελληνική πλευρά έχει κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στο έπακρο όλα τα όπλα που θεωρεί ότι μπορεί να τη βοηθήσουν σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Τι εννοείς, ένα βέτο, ας πούμε, εννοείς. Ένα βέτο, εννοείς. Παρακαλώ. Τι εννοείς, λέω, ένα βέτο, τι όπλο εννοείς να χρησιμοποιήσεις στη διαπραγμάτευση όταν μιλάει με την Ευρώπη. Εννοώ σε μία διαπραγμάτευση η κάθε πλευρά προσέρχεται με αυτά που θεωρεί διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα. Ναι, αλλά η Ελλάδα στην με την Ευρώπη είναι η κοινή πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι η Τουρκία. Σαφέστατα, εδώ. Ναι. Σαφέστατα, αλλά θέλω να πω, όπως ξέρω... Ναι, αλλά πρέπει να αποδεικνύεται κιόλας αυτό. Εδώ κινδυνεύει να μην αποδεικνύεται αυτό. Ναι, ότι είμαστε η ίδια σε πλευρά. Σε ένα μηχανισμό πολυεθνικό, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ, έτσι, υπάρχουν πάρα πολλά μέρη, πάρα ναι, πολλοί καταλαβαίνω τι λες. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν, το συμφέρον το ελληνικό είναι να συγκεντρώνει προς την πλευρά μας τα περισσότερα. Να εξηγήσουμε κάτι, μια και το λες αυτό εννοώ και θέλω να ξαναδώσω το λόγο στον Δημήτρη με αυτό και μετά και σε σένα. Να εξηγήσουμε λίγο τι γίνεται και στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Διότι έχουμε ας πούμε δύο χώρες κεντρικές εδώ, Γαλλία και Γερμανία, οι οποίες είναι οι δύο ισχυρότερες χώρες της Ευρώπης και είναι σε διαμετρικά αντίθετη θέση απέναντι στην Τουρκία. Δημήτρη, μπορείς λίγο να έρθουμε σε αυτό, να το καταλάβουμε λίγο τι παίζεται. Ναι, η Γαλλία, η οποία είναι η πιο σημαντική γεωστρατηγικά χώρα της Ευρώπης και με την έξοδο της Βρετανίας τώρα η μόνη ευρωπαϊκή χώρα κράτος μέλος μόνιμο του Συμβουλίου Ασφαλείας με δικαίωμα βέτο, πυρηνική δύναμη και με στρατό που επιχειρεί εκτός συνόρων με έναν τρόπο που καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν το κάνει, είναι σε ευθεία αντιπαράθεση με την Τουρκία για μια σειρά από ζητήματα όπως είναι αυτό της Λιβύης, τώρα στον Ακόρνο Καραμπάχ, αυτά που γίνανε, διότι η Γαλλία συμμετείχε στην ομάδα Μίνσκ, η οποία δεν έπαιξε εν τέλει ρόλο στη διευθέτηση του ζητήματος και έχει μεγάλη αρμενική κοινότητα στο εσωτερικό. Συγκλονίστηκε από τις πρόσφατες τζιχαντιστικές επιθέσεις στο εσωτερικό και ο Μακρόν μόλις περνάει τώρα νόμο ενάντια στην ισλαμιστική τρομοκρατία και εξτρεμισμό, τον οποίο χρεώνει ευθέως στον Ερντογάν για την πολιτική κάλυψη που δίνει στο πολιτικό Ισλάμ, στους αδελφούς μουσουλμάνους και ούτω καθεξής. Και βεβαίως στηρίζει την Ελλάδα και την Κύπρο. Ναι. Άρα η Γαλλία είναι απέναντι στην Τουρκία, αντίστοιχα η Τουρκία απέναντι στη Γαλλία, την οποία θεωρεί αποικιοκρατική, αρέσκεται έτσι να αντιπαρατίθεται με τον Μακρόν. Το έκανε και σήμερα ο Ερντογάν στο Μπακού, στο Αζερβαϊτζάνο που βρέθηκε για να γιορτάσει τη μεγάλη νίκη των Αζέρων σε βάρος των Αρμενίων και βεβαίως γιατί θέλει να καταγγείλει τον Κεμάλ. Ο Κεμάλ Ατατούρκ ήταν για τον Ερντογάν Γάλλος, κατεξοχήν Γάλλος, τουλάχιστον σε επίπεδο αντίληψης της κοσμικότητας της τουρκικής δημοκρατίας που επέβαλε το 1923 και μετά. Από εκεί πέρα η Γερμανία είναι μια εμπορική δύναμη η οποία δεν μπορεί να σκεφτεί εύκολα και να χειραφετηθεί γεωστρατηγικά, η οποία για 70 χρόνια για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν και με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βρισκόταν κάτω από την ομπρέλα των Αμερικανών στα ζητήματα αυτά και αντιλαμβάνεται το ρόλο της και το ρόλο της Ευρώπης κυρίως οικονομικά και εμπορικά. Έχει σχέσεις με την Τουρκία φυσικά. Υπάρχουν 3 εκατομμύρια και Τούρκοι οι οποίοι διαβιούν στην Γερμανία. Υπάρχει το προσφυγικό το οποίο στο μυαλό της Μέρκελ είναι ένας εφιάλτης όπου ο Ερντογάν βοηθάει στην αντιμετώπιση του. Το είπε και σε μένα προσωπικά πριν από μία εβδομάδα σε ένα διάλογο που είχαμε. Σας το έχουμε ξαναπεί αυτό. Και βεβαίως η ίδια η Μέρκελ, η οποία έχει μία αναβλητικότητα και νομίζω εδώ είναι εξαιρετικά επιβαρημένη και η ίδια. Διότι διαφορετικά ξεκίνησε η Προεδρία του Εξαμήνου με τη Γερμανία τον Ιούλιο. Αναφέρθηκε σε αυτό ο Γιώργος Φλωρίδης προηγουμένως με το μεγάλο βήμα που έγινε με το Ταμείο Ανόρθωσης, όπου η Γερμανία ξεπέρασε τις παραδοσιακές κόκκινες γραμμές της και διαφορετικά τελειώνει αυτή και η λίγη προεδρία. Και λίγοι με κάποιες αποτυχίες, ναι, μεταξύ των οποίων είναι και η αποτυχία προσδιοκίες του θέματος Ελλάδας-Τουρκίας. Ναι. Τα είπατε και με τον Ανιπέξ, τον κύριο Βαρβησιώτη την περασμένη Δευτέρα, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ναι. Είναι αυτό, διότι και η διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια έχει πρόβλημα και ο προϋπολογισμός πέρασε από χίλια κύματα, το Brexit δεν πάει βεβαίως καλά και στο ζήτημα Τουρκία υπάρχει αυτή η διαίρεση της Ευρώπης. Θέλω να βάλω και την Ινώ σε αυτή τη συζήτηση. Πρώτον, να μου πεις πώς βλέπεις το γεγονός ότι ο ίδιος ο Μακρόν μιλάει για ένα ΝΑΤΟ πλέον κλινικά νεκρό και απ' την άλλη μεριά ο Ερντογάν είναι σήμερα στον Μπακού και στέλνει ένα μήνυμα από τον Μπακού και λέει δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η Ευρώπη, δεν πάει να πει ό,τι θέλει.
Τον ενδιαφέρει η Ευρώπη ή δεν τον ενδιαφέρει? Αγαπητέ Γιώργο και αγαπητέ Δημήτρη, βάζω πάλι στο επίκεντρο της συζήτησής μας το εξής. Τι πρέπει η Ελλάδα να προσδοκά και σε τι πρέπει να αποβλέπει. Αποβλέπει η Ελλάδα στην υποστήριξη εταίρων και συμμάχων? Αποβλέπει. Αποβλέπει η Ελλάδα στο να απομονωθεί? Ασφαλώς όχι. Επιδιώκουμε την απομόνωση της Τουρκίας? Κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να την επιδιώκουμε, εάν επιδιώκουμε διάλογο. Εάν λοιπόν η στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης, που νομίζω ότι είναι ο διάλογος, θα πρέπει ο διάλογος αυτός να συσπυρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους υποστηρικτές. Επιπλέον, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε μία νέα διοίκηση που θα αναλάβει στις 20 Ιανουαρίου στη Ουάσιγκτον. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι μπορεί να αναμένουν ένα διάλογο και με τη Ουάσιγκτον πάνω σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Άρα λες ότι αυτός ο χρόνος που πάνε να κερδίσουν οι Ευρωπαίοι μπορεί να μην γίνει υποχρεωτικά για κακό ή να μην τον βλέπουμε υποχρεωτικά αρνητικά. Απ' την άλλη μεριά, όταν έχουμε μία απόφαση τον Οκτώβρη που λέει ότι θα λάβουμε κάποιες κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία, εάν συνεχίσει να προκαλεί, και όταν η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί, και τώρα λέμε ότι δεν θα λάβουμε καμία κύρωση, ή τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω ότι λένε οι Γερμανοί κυρίως και κάποιοι που τους ακολουθούν, είναι ένα ζήτημα για την Ελλάδα αυτό, δεν μπορεί να το αφήνει έτσι. Ασφαλώς δεν θα το αφήσει έτσι και επαναλαμβάνω ότι η Ελλάδα έχει κάνει εξαιρετικούς χειρισμούς από το καλοκαίρι. Το θέμα είναι πόσο η στάση της Ευρώπης αποθρασύνει περαιτέρω την Τουρκία. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, όταν εμφανίζεται σήμερα ο Ερντογάν και λέει δεν με νοιάζει ιδιαίτερα, δεν ξέρω, Δημήτρη, εσύ πώς το βλέπεις αυτό? Ναι, το νοιάζει και το νοιάζει πάρα πολύ. Το 60% των εξαγωγών εισαγωγών της Τουρκίας, το 60% των τουριστών που επισκέπτονται την Τουρκία, το 60% των ξένων επενδύσεων που γίνονται στην Τουρκία έρχονται από την Ευρώπη και η σχέση από αυτήν εξαρτάται. Και μόνο η συζήτηση για τομεακές κυρώσεις θα αποσταθεροποιήσει το τουρκικό χρηματιστήριο και την τουρκική λίρα. Ωστόσο, ο ίδιος αρέσκεται να λέει στο εσωτερικό του αυτά τα μεγάλα και τα εθνικιστικά για να δείχνει ισχυρός. Να σας πω, εάν σας ζητούσα... Να πούμε ένα πράγμα που είναι σημαντικό. Ναι. Αυτό που επιδιώκουμε και θέλουμε είναι αλλαγή συμπεριφοράς της Τουρκίας. Για να το πετύχουμε χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο κινήτρων και αντικινήτρων. Πρέπει να υπάρχουν και τα αντικίνητρα και τα μαστίγια. Σε αυτό χρειαζόμαστε έναν ατλαντικό διάλογο και με τους φίλους μας στην Αμερική και ιδίως με τη νέα τώρα κυβέρνηση που έρχεται του Biden. Μόνη της η Ευρώπη δεν μπορεί από μόνη της να αλλάξει συμπεριφορά. Πάντως μέχρι τώρα μαστίγια δεν έχουμε, καρότα έχουμε, αβέρτα. Προσέξτε, η Αμερική έχει κάνει το βήμα. Είναι σειρά τώρα και η Ευρώπη να ακολουθήσει και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει αυτή η συνεννόηση, διότι το πρόβλημα Τουρκία αγγίζει όλους και το παραδέχονται ακόμα και η Μέρκελ. Σήμερα το βράδυ είναι μια κρίσιμη συζήτηση που γίνεται. Υπάρχει αντίδραση κυρίως της Ιταλίας, να σας δώσω και αυτό το ρεπορτάζ, εκτός από την Γερμανία. Ναι. Υπάρχει η πολύ θετική στάση βεβαίως των Γάλλων, των Αυστριακών, του Λουξεμβούργου, της Ιρλανδίας και μια σειρά άλλων χωρών, οι οποίες αντιλαμβάνονται το πρόβλημα. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης θα φύγει από τη Σύνοδο με μια λίστα προσωπικών και εταιρικών κυρώσεων που είναι ένα πρώτο βήμα. Ένα πρώτο άρα βήμα. Λες ότι θα βγάλει μια τέτοια απόφαση Σύνοδο νομίζω θα υπάρχει μια λίστα. Σε πρόσωπα και σε εταιρείες κυρώσεις στην Τουρκία. Ναι, ναι, όχι τομεακές, αλλά βεβαίως έχει ανοίξει συζήτηση. Άμεσης εφαρμογής κυρώσεις ή όχι? Θα πρέπει να μπουν τα ονόματα, θα δοθεί δηλαδή η εντολή στον Μπορέλ να καταρτιστούν με συγκεκριμένα ονόματα και συγκεκριμένες εταιρείες. Αυτό ενδεχομένως το άμεσης δεν είναι αύριο το πρωί, θα πάρει ένα διάστημα, αλλά άμεσα θα δοθεί η εντολή στον Μπορέλ να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Και από εκεί και πέρα έχουμε το Συμβούλιο του Μαρτίου, ενδεχομένως ένα έκτακτο Συμβούλιο, ειδικά για την Τουρκία, τον Φεβρουάριο, και πολύ με έντονη αποδοκιμασία των ενεργειών της. Η εκτίμηση του Δημήτρη είναι αυτή που είναι λίγο πρόβλεψη. Ήθελα μια πρόβλεψη και από σένα με τη μεγάλη εμπειρία που έχεις, γιατί ήσουν και χρόνια στο διπλωματικό ρεπορτάζ, είσαι και πολύ κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων εκεί και νομίζω καταλαβαίνεις πολύ καλά τι γίνεται. Εγώ πιστεύω καταρχάς ότι στην πλειοψηφία τους οι Ευρωπαίοι αλλά και οι Αμερικανοί, ακόμη και οι Αμερικανοί της νέας administration, Biden, ο φερόμενος οριστής υπουργός εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και τα λοιπά, θα θελήσουν να έχουν κάποιο είδους διάλογο με την Άγκυρα. Είναι αδύνατον να
να σχεδιαστεί πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο ερήμην της Τουρκίας. Αυτό το γνωρίζουμε και εμείς, το γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι, το γνωρίζουν οι Αμερικανοί. Επομένως, θεωρώ ότι, ωραία, κυρώσεις. Έχω πολλές αμφιβολίες περί της αποτελεσματικότητας των κυρώσεων από προηγούμενα, όπως για Ρωσία, λόγω Ουκρανίας κτλ. Δεν πιστεύω στην αποτελεσματικότητα των κυρώσεων, θέλω να είμαι απολύτως σαφής αυτό. Έτσι, θεωρώ περισσότερο ότι πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, για το πώς, ας πούμε, αντιμετωπίζεται η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, πιο στρατηγικά. Και σε αυτόν τον σχεδιασμό, οπωσδήποτε εμείς έχουμε κάθε συμφέρον να είμαστε ενεργοί, αλλά θα πρέπει από την άλλη μεριά να λάβουμε υπόψη ότι και άλλες χώρες της περιοχής, περιλαμβανομένες και της Τουρκίας, πρέπει να είναι παρούσες. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και τους δυο σας. Ευχαριστώ πολύ, πραγματικά. Ήταν μια ενδιαφέρουσα, νομίζω, συζήτηση. Θα δούμε έτσι κι αλλιώς αύριο. Παρούσες, αλλά με συμπεριφορά. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Σαφέστατα. Γεια σας, γεια σου. Ευχαριστώ και τους δυο σας. Λοιπόν.